Καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε για το δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Στο πρώτο μέρος είχαμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κίτσο, όπου σχολιάσαμε πού πάει η Ευρώπη, τι γίνεται στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τρίζουν τα θεμέλια του, διότι στις επερχόμενες ευρωεκλογές, που είναι αρκετά κρίσιμες να πούμε, οι ευρωεκλογές αυτές του 2019, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η άνοδος των λαϊκιστικών, εθνικιστικών, ακροδεξιών ενδεχομένως πολιτικών δυνάμεων προβληματίζει, ταλανίζει σίγουρα και ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Κατά τα λοιπά, κυρίες και κύριοι, είδαμε και βλέπουμε στη Γαλλία δύσκολες μέρες εκεί περνά ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος Μακρόν. Τα κίτρινα γυλαίκα βρίσκονται στους δρόμους και θα εξακολουθούν να βρίσκονται από ό,τι γνωρίζουμε, καθώς Σαββατοκύριακο έχουμε κρίσιμες κινητοποιήσεις, που αν μη τι άλλο αυτό σηματοδοτεί για την ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας και από ό,τι διαβάζουμε χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες για τις επερχόμενες εκλογές εδώ στη χώρα μας, ποιος είναι μπροστά, ποιος ακολουθεί, τι θα γίνει. Τι γίνεται με τις αναποφάσεις τους, τη μερίδα εκεί του λέοντος γνωρίζετε ότι όλοι θέλουν σαφώς να τους φέρουν κοντά τους. Και γι' αυτά, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε έχοντας κοντά μας δύο εκλεκτούς καθηγητές, τους οποίους καλησπερίζω. Κύριε Δημοσθένη Δαβέτα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Ο γνωστός καθηγητής της τέχνης στο Παρίσι, καλησπέρα σας. Ήρθα για μια μέρα, λόγω των γεγονότων. Ήρθα στην Αθήνα και ξαναφεύγω πάλι άμεσα, γιατί. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Δαβέτα, και χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, γιατί θεωρώ ότι είστε το καθήλυν αρμόδιο πρόσωπο για να μας μεταφέρει ακριβώς τι γίνεται στην καρδιά της Γαλλίας, στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως γνωρίζουμε, όπου δυστυχώς περνά δύσκολες μέρες. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Παμινών Δαπανά, καθηγητή στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και έναν άνθρωπο. Καθήλυνα αρμόδιο επίσης για τις δημοσκοπήσεις με τόσες έρευνες που έχετε εξάγει, κύριε Πανά. Να μας πείτε ποιο είναι το κλίμα των ημερών, τι δείχνει η φωτογραφία της στιγμής, όπως πολλοί αποκαλούν πλέον τις δημοσκοπήσεις, και γενικότερα πού οδεύουμε μέχρι τις εκλογές. Κύριε Δαβέτα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από εσάς για να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα στο Παρίσι. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες σκηνές απείρου κάλου στη Γαλλία, στο Παρίσι, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, φωτιές, δακρυγόνα, εικόνες που εδώ στην Ελλάδα τις έχουμε συνηθίσει, μπορώ να πω. Αλλά στη Γαλλία είχαμε πολύ καιρό να τις δούμε. Και διαβάζουμε ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ κρίσιμο, καθώς συνεχίζονται οι κινητοποίησεις από τα κίτρινα γυλαίκα. Θα έλεγα, καταρχήν οι εικόνες είναι πραγματικές και θα έλεγα μάλιστα ότι είναι λίγες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα γεγονότα της βίας εδώ πέρα. Στη Γαλλία έχουμε τα στοιχεία της εξέγερσης. Μάλιστα. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι συμμετέχουν όλα τα κοινωνικά στρώματα από όλη η μεσαία τάξη. Εγώ θα το ονόμαζα ότι είναι ο γαλλικός Μάης της μεσαίας τάξης, ο Μάης του 68 της μεσαίας τάξης. Επίσης, η στοχοποίηση των διαφόρων μνημείων από την αψίδα του Θριάμβου μέχρι την γεγονότα στην Place Vendôme, που είναι το κέντρο του πλούτου, αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ στοχευμένες οι κινήσεις των διαδηλωτών απέναντι στις μορφές της εξουσίας, δηλαδή στην ιστορία και στα οικονομικά συμφέροντα. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι η αφορμή είναι οι αυξήσεις για τη βενζίνη και ο φόρος, ο οικολογικός. Να πούμε ότι ο Μακρόν τα πήρε πίσω. Βεβαίως, εξάμηνη πίσω. Παράταση, μάλλον έδωσε εξάμηνη, στο ζήτημα αυτό. Ναι, μεν εξάμηνη μέχρι χτες το πρωί. Χτες το βράδυ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν καν στον προϋπολογισμό του 2019. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αυτό μάλιστα λένε ότι ήταν έκπληξη για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό του. Κάτι έτσι. Που δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζε, ναι. Μήπως τελικά, να σας πω τώρα, γιατί ο Μακρόν έβαλε μπροστά τον Πρωθυπουργό και δεν βγήκε ο ίδιος να ανακοινώσει κάτι που προβλημάτισε, διαβάζω, και εξόργησε ενδεχομένως κάποιους, καθώς δείχνει για ακόμα μια φορά ότι δεν βρίσκεται κοντά στους Γάλλους πολίτες, κύριε Δαβέτα, και να μας πείτε αν ισχύει τελικά αυτό. Ναι, ισχύει. Θεωρείται ο πρόεδρος των πλουσίων. Θεωρείται ο εχθρός των λεγόμενων τάξης των εργαζομένων. Αυτά που σας λέω είναι τίτλοι μεγάλων άρθρων και βιβλίων τα οποία έχουν βγει τώρα τελευταία. Μάλιστα. Όσο για τον Πρωθυπουργό, ξέρετε ότι είναι πάντοτε η ασπίδα η αναλώσιμη, το οποίο γίνεται συνήθως σε όλους τους Γάλλους Προέδρους, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν την εικόνα τους, αν θέλετε, άσπηλη. Αλλά για να τελειώνουμε αυτό το πρώτο θέμα, την πρώτη σας ερώτηση, τα γεγονότα είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι συμμετέχει, σας λέω, όλο το στρώμα, το κοινωνικό στρώμα από τη μεσαία τάξη κάτω σε αυτή την εξέγερση. Και σχολεία συμμετέχουν, σχολεία, και αγρότες διαβάζω θα συμμετάσχουν. Με ένα σημαντικό σημείο. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δεν συμμετείχε κανένα κόμμα
και καθόλου τα συνδικάτα. Δεν τους ήθελαν. Μάλιστα. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε τα συνδικάτα. Εγώ φοβάμαι και τολμώ να το πω, παίρνω ρίσκο σε αυτό που λέω, ότι τα συνδικάτα παίζουν το ρόλο της κυβέρνησης, προσπαθούν να μπουν σφήνα στους λεγόμενους, να διασπάσουν, ώστε να πούνε ότι εμείς είμαστε η εγγύηση και ελάτε προς εμάς. Με αποτέλεσμα να σπάσουν το σκληρό πυρήνα. Γιατί δεν ξέρουν πού βρίσκεται το σκληρό πυρήνα. Είναι μια σωστή παρατήρηση αυτή που μας κάνετε. Κρίζουν λοιπόν τα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι για πρώτη φορά μπορούμε να μιλήσουμε ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτόνομο το οποίο δεν έχει πατέρα. Αυτό ισχύει, γεγονός... κύριε Δαβέτα. Ναι, και ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί εδώ στη χώρα μας βάζουμε ταμπέλες σε κάθε διαμαρτυρία που πάει να γίνει, σε κάθε συλλαλητήριο. Ούτε ακροδεξιά, τα ξέρετε, ούτε ακροαριστερά δεν επέτρεψαν, ούτε στο Μελανσόν. Είναι ακιδεμόνευτο λοιπόν ακιδεμόνευτο, όλο αυτό το κίνημα, έτσι. Αλλά περιέργως με μια οριμότητα, αν θέλετε, αντιστασιακή συνείδηση, η οποία είναι εντυπωσιακή. Μάλιστα. Αυτοί που βγήκαν στους δρόμους, άμα τους δείτε, αυτούς που συνέλαβε η αστυνομία και καταδικάστηκαν, ήταν άνθρωποι 40, 45, 50 χρονών. Μάλιστα. Να βάλουμε μια τελεία, κύριε Δεβέτα, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Πανά. Κύριε Πανά, βλέπουμε ότι γενικότερα και οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ως Έλληνες πολίτες που βγαίνουμε στους δρόμους και διαμαρτυρόμαστε για την αθλία οικονομική κατάσταση στην οποία έχει υποπέσει η χώρα μας. Βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στη Γαλλία, σε μια μεγάλη οικονομία. Βγαίνουν στους δρόμους οι Γάλλοι πολίτες και διαμαρτύρονται βάσει δημοσκοπήσεων από ό,τι διάβασα και εγώ και ερευνών ότι και εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη. Μιλάμε για μια χώρα που ο κατώτατος μισθός είναι 1.480, να πούμε έτσι, ενώ εμείς είμαστε 586 ευρώ. Σε μια χώρα που η τιμή της βενζίνης είναι στο 1.50, γι' αυτό αντιδρούν, ενώ εμείς είμαστε το 1.60. Παρ' όλα αυτά, όμως, κύριε Πανά, βλέπουμε ότι οι Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους, έβαλαν τα κίτρινα γυλαίκα τους και έχουν βγει για τα καλά στους δρόμους με εξελίξεις που νομίζω ουδείς γνωρίζει τι προέκταση μπορεί να έχουν. Πώς το χαρακτηρίζεται αυτό, καθώς τελικά ο λόγος που βγαίνουν στους δρόμους είναι ότι ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη και καλύτερη καθημερινότητα, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι η Γαλλία αποτελεί ένα 38 παράδειγμα σε σχέση με εμάς που βλέπετε εδώ και μια δεκαετία δεν έχουμε αντιδράσει σε κανένα μέτρο, ενώ έχουν ψηφιστεί 700 νόμοι που αφορούν το μνημόνιο. Στη Γαλλία υπάρχει ακριβώς αυτή τη στιγμή μια κατάσταση οριμότητας, όπου η μεσαία τάξη ξύπνησε, γιατί παντού τίνει η μεσαία τάξη να περιθωριοποιηθεί και να εξαφανιστεί, η οποία είναι και η ραχοκοκαλιά της κάθε κοινωνίας. Συνεπώς βλέπετε ότι αντιδρά σωστά, και προηγουμένως ο συνάδελφός μου δίπλα είπε ότι είναι ένας μάης της μεσαίας τάξης. Ναι, εγώ το πιστεύω ακράδαντο ότι είναι αυτό το γεγονός, γιατί όπως και τότε ο μάης του 68 δεν είχε κάποιον που να κυδεμόνευε την εκπαίδευση και την φιλοσοφία, ακόμη και ο Σαρτ πουλούσε, έδινε τις εφημερίδες στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς παρατηρείται τώρα και με τα κίτρινα γυλαίκα. Κανείς δεν μπορεί να τα κυδεμονεύσει και είμαι βέβαιος ότι εκείνο που βλέπουν πέρα από όλα τα άλλα, διότι βάζουμε τώρα μπροστά την τιμή των καυσίμων, είναι ότι ο Γάλλος πολίτης αισθάνεται ότι γίνεται τελικά η Γαλλία ουσιαστικά η ουρά της Γερμανίας. Και αυτό δεν το επιθυμεί ούτε το επιδιώκει και από τη φιλοσοφία του και από την εκπαίδευσή του και από την παράδοσή του. Έτσι. Πάντως διαβάζουμε ότι τα αιτήματα δεν είναι μόνο τα κάψιμα, κύριε Πανά. Όχι. Ζητούν για τον μισθό, για την κατάσταση βασιλικά, στα φορολογικά. Το ένα μετά το άλλο. Και εγώ διαβάζω κιόλα ότι ενδεχομένως είναι ένα κίνημα το οποίο θέλει να κατέβει και στις ευρωεκλογές. Πολλά ακούγονται και λάβονται και διαβάζονται. Ας μην φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, αλλά γεγονός είναι ότι αυτή η εκμεταλλεύτηκε. Απλά μεταφέρω το ότι έτσι. Ναι, εκμεταλλεύτηκαν πολύ σωστή ο λογισμός του κύριου Πανά. Εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας. Και όλα αυτά τα οποία ήταν ψιθυριστά αιτήματα, τώρα γίνονται από ψιθυριστά, γίνονται φωναχτά. Θρίζει η καρέκλα του κυρίου Μακρόν, με λίγα λόγια, κύριε Δεβέτα. Θεσμικά όχι, γιατί στη Γαλλία, μάλιστα, ό,τι και να γίνει, η πενταετία είναι πενταετία. Ναι. Όμως έχουμε το προηγούμενο του Ντεγκόλ, επειδή μιλήσαμε για το Μάιο του 68. Φωνάζανε Ντεγκόλ Ντεμισιόν τότε, δηλαδή Ντεγκόλ παρετήσου. Τώρα φωνάζουν Μακρόν παρετήσου. Και δεν έχει καμία σχέση ο Ντεγκόλ με το. Όχι, βέβαια. Ο Ντεγκόλ ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και αναγκάστηκε να παρετηθεί, έχοντας ένα σεβασμό στο ρόλο του και δεν μπορούσε να δεχτεί
παραδεχτεί αυτή τη συνολική αμφισβήτηση. Ο Μακρόν δεν το βλέπω να θέλει να παραδεχτεί. Βλέπετε το κίνημα αυτό, κύριε Επανά, να έχει προεκτάσεις σε ένα ντόμινο εξελίξεων. Δηλαδή, στη δική μας χώρα, όπως είπαμε, σίγουρα δεν είχαμε και την Αιγυλέκα. Είχαμε την πλατεία, θυμόμαστε την. Των αγανακτισμένων. Ναι. Βέβαια, να δούμε μια φωτογραφία με τον κύριο Λαφαζάνη που, εμένα, ναι. Που είδα, που έπεσε στην υπόλοιψή μου, που ο κύριος Λαφαζάνης, επικεφαλής Λαϊκής Ενότητας, βρέθηκε στη Γαλλική Πρεσβεία, έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία, κύριε Δαβέτα, ναι. διαμαρτυρόμενος και εκείνος, και βέβαια θέλοντας να δηλώσει την αλληλεγγύη του στον αγώνα των κίτρινων γυναικών. Κατά ναι. τη πολιτική, μάλλον, το βλέπετε τον κύριο Λαφαζάνη. Ναι. Το λέμε performance αυτό. Ναι. Αλλά λοιπόν δεν βλέπετε εσείς, κύριε Πανά, τέτοιου είδους εξελίξεις, ντόμινο εξελίξεων στην Ευρώπη γενικότερα ή και στη δική μας χώρα, γιατί όχι. Υπάρχουν αρκετά κοινωνικά ζητήματα και στη χώρα μας. Και μάλιστα φλέγοντα ζητήματα και εθνικά που δεν τα έχει η Γαλλία αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν την επίπτωση της μετάδοσης της ασθένειας, αν θέλετε, του ιού. Δηλαδή και εδώ μπορεί να έρθει κάποια εξέγερση. Μπορεί να έρθει όμως σε χρόνο όχι ντετέ που περιμένουμε αύριο μεθαύριο, διότι δύσκολα υπάρχει η ανταπόκριση προς τέτοιες εξεγέρσεις. Όμως σημαίνει ότι κάτι θα έχει μπει και στο μυαλό του Έλληνα σχετικά με αυτήν την συμπεριφορά. Όχι μόνο και να μην μείνει στα εξάρχεια. Αρκεί να μην μείνει στα εξάρχεια. Ακριβώς. Το θέμα γιατί, είναι και να μην έχετε αποτελέσματα όταν εξαγγείλετε. Το θέμα είναι ποιος την ακούει, κύριε Πανά. Ναι. Εδώ είχαμε δύο σημαντικά συλλαλητήρια για εθνικής φύσεως ζήτημα, ναι. έτσι, το Σκοπιανό. Το θέμα είναι ότι τα συλλαλητήρια αυτά, όπως και οι μαθητικές καταλήψεις ναι, ναι. και αγνοήθηκαν και υποβιβάστηκαν ναι. και υποβαθμίστηκαν καλύτερα. Ναι. Και νομίζω ότι ουδείς τελικά από το πολιτικό προσωπικό της χώρας πήρε σοβαρά ναι. τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους και βλέπω ότι το Σκοπιανό εξακολουθεί να κινείται κυρία, στην πορεία που έχει χαράξει η ελληνική κυβέρνηση. Να σας πω κάτι, αν έχει την καλοσύνη. Εδώ και 30 χρόνια καλλιεργείται ανεξάρτητα κυβέρνησης αριστεράς, δεξιάς ή οτιδήποτε, καλλιεργείται ένας έντονος εθνομηδενισμός. Αυτός ο έντονος εθνομηδενισμός έχει πνίξει οτιδήποτε είναι εθνικό. Ντρέπεσαι να πεις για τη σημαία σου, ντρέπεσαι να πεις για την 28 Οκτωβρίου. Να την καταργήσουμε και να κάνουμε την Α ή Β. Ντρέπεσαι να πεις για την Επανάσταση του 21. Ναι, ναι, ντρέπεσαι για όλα. Αυτό λοιπόν το αίσθημα που καλλιεργήθηκε έχει χτυπήσει και το αίσθημα της αντίστασης του ελληνικού λαού. Σας είπα, είναι 9-10 χρόνια από την κρίση και δεν έχει γίνει μία διαδήλωση. Απλή. Σωστά. Μια απλή διαδήλωση δεν έχει γίνει και κανένα κόμμα, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται Πασόκ. Η αλήθεια είτε οτιδήποτε... είναι ότι όλοι μας αντιδρούμε, απλά αντιδρούμε ναι. από τον καναπέ. Από τον καναπέ. Έτσι, ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ακριβώς. Η επανάσταση του καναπέ. Όμως μου δώσατε την κατάλληλη πάσα. Ναι. Θα παρακαλώ το κοντρόλ να δείξουμε μία κάρτα, μία δημοσκόπηση, έρευνα ενδεχομένως. Η απάντηση στους εθνομηδανιστές, όπως και εσείς προαναφέρατε, είναι ναι. αυτή. Τι σημαίνει, αν παρακαλώ, μπορούμε να δούμε την ναι, κάρτα ναι. έρευνα. Όπου σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες πιστεύουν στον Θεό, είναι πιστοί και θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας την θρησκεία. Στην κάρτα λοιπόν αυτή, πρόκειται για μια κάρτα, μια έρευνα συγγνώμη που δημοσίευσε η Pew Research και είναι μια έρευνα που έγινε σε 34 ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Βλέπουμε την χώρα μας στην τρίτη θέση, ανά ηλικία βέβαια κυμαίνεται, ναι. σύμφωνα με την οποία σε ηλικία 18-34 ετών 67% είναι το ποσοστό των Ελλήνων που ναι. πιστεύουν στο Θεό και είναι το δόγμα που ναι. λέμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ναι, ναι. με λίγα λόγια και στο 35 πλάς το 79%. Ερχόμαστε δηλαδή μετά την Αρμενία και τη Γεωργία. Ναι. Πάνω σε αυτή την έρευνα, χώρες, σωστά, σωστά, ναι. κύριε Δαβέτα, ο λόγος εσάς, πάνω σε αυτή την κάρτα θα ήθελα να σχολιάσουμε. Πραγματικά νομίζω ότι το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι το δόγμα των Ελλήνων, παρά τις δυσκολίες. Νομίζω ότι η έχω χώρα μας είναι μια χώρα το, που έχει περάσει χώρα, ακριβώς πολλά χρόνια μας. Περνά δύσκολες καταστάσεις, όμως παραμένει να είναι ορθόδοξη, παραμένει να αγαπάει την πατρίδα και τη θρησκεία και την οικογένεια, όσο και αν κάποιοι δυστυχώς στη νέα τάξη πραγμάτων και στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης δυστυχώς προσπαθούν να τα αποβάλουμε όλα αυτά σιγά σιγά. Εσείς ως έγκριτος καθηγητής έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο και στην Γαλλία, μεγάλους μαθητές και φοιτητές, αλλά και Έλληνες σαφώς. Μια δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτήν την έρευνα που θεωρώ ότι είναι μια απάντηση στους εθνομηδανιστές. Κοιτάξτε, καταρχήν δύο πράγματα. Αναφέρθηκε πρώτον, ο κ. Στο θέμα της Γαλλίας.
Όλοι νομίζουν ότι η Γαλλία έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με τη θρησκεία. Τους πληροφορώ ότι είναι ένα τεράστιο λάθος. Παρά την διάκριση των εξουσιών που έγινε από την εκτελεστική, από την Γαλλική Επανάσταση, ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος που προσφέρθηκε και έγινε δεκτός για να γίνει μεσολαβητής? Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος ο Γάλλος. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος προσφέρθηκε να μεσολαβήσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους διαδηλωτές, όπως είχε γίνει την εποχή των διαδηλώσεων με τον Ολάντ, γιατί σε αυτόν έδειξαν εμπιστοσύνη οι διαδηλωτές. Προσέξτε. Άρα λοιπόν το αίσθημα της θρησκείας είναι βαθιά ριζωμένο στους ανθρώπους, ακόμη και στην αρχαιότητα που δεν είχαμε τον ένα Θεό. Ο Σωκράτης δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να μιλάει για το Θεό, να κάνει επίκληση στο Θεό. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί, ο Αριστοτέλης μιλάει για το Θεό. Άρα λοιπόν να σταματήσουν όλα αυτά τα παραμύθια ότι ο εθνομηδενισμός είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, ότι είναι πρόοδος. Δεν είναι καμία πρόοδος. Η πρόοδος των ανθρώπων έχει να κάνει με την εξέλιξη του μυαλού τους και η εξέλιξη του μυαλού έχει να κάνει με την καθημερινότητα, αλλαγή της καθημερινότητας. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά άρνηση της θρησκείας. Σημαίνει όμως όχι σκοταδισμός από την άλλη μεριά, για να κάνουμε και τη διάκριση. Όχι ο σκοταδισμός του μεσαίωνα. Όχι αυτό το οποίο βλέπαμε, την Ιερά Εξέταση, όπου η Εκκλησία στην Ισπανία έπαιξε ένα ρόλο ποβερά αρνητικό. Άλλο πράγμα λοιπόν η περίοδος και η συγκεκριμένη που σας ανέφερα, και άλλο πράγμα η θρησκεία σαν μια δύναμη πίστη στον άνθρωπο που τον οθεί να μπορεί να καταλάβει την περατότητά του και ταυτόχρονα να μπορέσει να καταλάβει ότι πέρα από την περατότητά του υφίσταται μοιραία μια άλλη δύναμη μεγαλύτερη από αυτόν, την οποία επειδή δεν τη γνωρίζει, ας τη σέβεται τουλάχιστον. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όλοι οι Έλληνες πιστεύουν ότι για να είσαι πραγματικός Έλληνας πρέπει να είσαι χριστιανός. Αυτό δείχνει αυτή η έρευνα. Εγώ δεν διαφωνώ, γιατί όχι. Κύριε Δαβέτα, και με αφορμή πάντοτε και το θέμα που έχει ξεσπάσει αυτή τη στιγμή με τη συνταγματική αναθεώρηση και τον διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, βλέπουμε ότι και εκεί επισημάνουμε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν, είναι και είναι πολύ σημαντικός όλα τα χρόνια της κρίσης, από την Επανάσταση και έπειτα και ακόμα πιο πίσω. Στα θέματα γλώσσας, στα θέματα πολιτισμού. Και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε μια κρίση, όχι μόνο βέβαια ιδεών, αξιών, όπως είπατε, ανθρωπιστική κυρίως κρίση, που ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μία μικρή παρατήρηση. Εάν θέλουν να εφαρμόσουν τα λεγόμενα δυτικά πρότυπα, τα πρότυπα του εξυγχρονισμού περί διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους, ας κάνουν το κράτος πρώτα σύγχρονο, ας κάνουν ένα κράτος το οποίο να είναι εφάμιλο των δυτικών και μετά ας σκεφτούν τις διαδικασίες του διαχωρισμού. Έτσι όπως το κάνουν, στα πλαίσια ενός κράτους που είναι έτσι όπως είναι, ο σκοπός είναι πονηρός. Θέλουν απλά να διώξουν κάποιους ιερείς και να βάλουν υπαλλήλους δικούς τους, δημόσιους υπαλλήλους, για προεκλογικούς λόγους. Και αυτό είναι μια βλασφημία. Ακούγεται και αυτό το σενάριο που λέτε. Εγώ θα το ακούσω και θα το σεβαστώ. Κύριε, επανέρχομαι σε εσάς. Ναι. Να δούμε, παρακαλώ, αν μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη κάρτα. Μια κάρτα που αφορά την σύγκριση ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους. Και σαφώς έρχομαι στο θέμα δημογραφικό που αφορά την χώρα μας. Εδώ βλέπουμε τη σχετική κάρτα, κύριε Πανά. Ναι. Αν δείτε. Το 2017, αν μπορούμε παρακαλώ να βγάλουμε τον τίτλο της εκπομπής, ευχαριστώ. Το 2017 λοιπόν οι γεννήσεις ανέρχονται σε 88.553, ενώ οι θάνατοι σε 124.501. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Πανά, και βέβαια αν θα δει και ο κάθε τηλεθεατής, από το 1932 μέχρι σήμερα, το ποσοστό των γεννήσεων σαφώς μειώνεται δραματικά και το ποσοστό των θανάτων αυξάνεται δραματικά. Άρα λοιπόν, κύριε Πανά, ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μεγάλη πληγή για την χώρα μας. Με τα πολεμικά, θα λέγαμε, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται. Η Ελλάδα εξαφανίζεται από τον χάρτη. Τα ακούτε και εσείς όλα αυτά με βαρύδουπους τίτλους σε πολλές εφημερίδες και πολλά άρθρα. Και το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Πανά, είναι το εξής. Παρακαλώ να επανέλθουμε στο πάνελ. Είναι το εξής. Σε συνδυασμό πάντοτε με τη μετανάστευση που έχει πάρει δραματικές και παίρνει δραματικές προεκτάσεις. Από την άλλη με την μείωση των γεννήσεων και την αύξηση της γύρανσης, αλλά και σε συνδυασμό πάντοτε με την φυγή των νέων στο εξωτερικό, όπου ειρήσει τον παρόδο φεύγουν νέοι ηλικίας 25, 30, 35 ετών, θα λέγαμε στην πιο αναπαραγωγική ηλικία. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μένει για την Ελλάδα, πόσο αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε για το μέλλον της Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με όλες τις τελευταίες έρευνες και δημοσκοπήσεις, λένε ότι μέχρι το 2050 οι Έλληνες θα είναι γύρω στα 7 με τα βία σε 8 εκατομμύρια. Κύριε Πανά, παρακαλώ. Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής, άμα δείξετε πάλι την κάρτα. Ναι, αν μπορούμε, παρακαλώ, να δείξουμε πάλι την κάρτα. Αν δείξετε πάλι την κάρτα, θα σας πω το εξής.
Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η αύξηση των θανάτων σε σχέση με τις γεννήσεις, δηλαδή έχουν μειωθεί οι γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους, οφείλεται στην οικονομική κρίση. Αυτό είναι λάθος. Αν την παρατηρήσετε την κάρτα, θα δείτε ότι το 1932-1940, δηλαδή όταν είχαμε και την πτώχευση μάλιστα, βλέπετε στο άκρο είναι το ισοζύγιο, υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων. Είχαμε πάνω από 180.000 γεννήσεις, που σημαίνει ότι όταν είχαμε την πτώχευση, την πραγματική πτώχευση, την περίοδο μάλιστα της κατοχής, είχαμε περισσότερες γεννήσεις παρά θανάτους. Αυτό όμως δεν ισχύει άμα δείτε κάτω από το 15 και τα λοιπά. Και επειδή η κάρτα αυτή κρύβει κάτι το οποίο έπρεπε να το αποκαλύψετε, οι γεννήσεις αυτές αφορούν το 80% ότι είναι Ελληνίδες. Το 20% είναι αλλοδαποί, Αλβανοί. Σημαντική διευκρίνηση, κύριε Πανά. Σημαντική διευκρίνηση. Άρα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Ακόμη πιο χειρότερα. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα αυτή από το 1978 είχε αποφασίσει και είχε φτιάξει στη Βουλή μία επιτροπή για το δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι η σιωπηλή ύφεση που θα καταστρέψει τη χώρα. Μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Μεγάλο εθνικό πρόβλημα. Έτσι, που καμία κυβέρνηση δεν ασχολείται σοβαρά. Καμία κυβέρνηση δεν ασχολείται. Οι κυβερνήσεις αυτές είναι για να μην μπούμε τώρα και από την... Από το βήμα αυτό είναι για την πλάκα. Σοβαρά εννοώ, όχι είναι μόνο στα λόγια, στα έργα και πράξεις. Έτσι, αυτό σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, το δημογραφικό πρόβλημα, εάν τυχόν η χώρα συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, δεν παίρνονται και τα μέτρα που παίρνονται, είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί στην κατάσταση κάτω από 7 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αυτό το μεγάλο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ούτε με χρηματοδότηση, ούτε με κίνητρα, ούτε τίποτε. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Όταν λοιπόν αδειάζει η επαρχία, έρημη χώρα είναι εκείνη η οποία είναι εύκολα υποκατάληψη χώρα. Άρα λοιπόν, το δημογραφικό, με όλες τις μορφές, το δημογραφικό είναι το πρώτο. Τα οικονομικά θα λέγαμε ότι για μένα αυτή τη στιγμή δεν παίζουν ρόλο όσο το δημογραφικό. Να. Άρα λοιπόν η μέση οικογένεια που ήταν 3-4 άτομα το 1950 έχει γίνει μια οικογένεια που είναι 1:1, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να επιβιώσει ένα έθνος με αυτήν την κατάσταση. Να βάλω μια τελεία, κύριε Πανά, δώσουμε το λόγο και στον κύριο Δαβέτα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Κύριε Δαβέτα, εγώ διαβάζω ότι σύμφωνα με την Frontex, όσον αφορά τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί 1.451.374 αλλοδαποί. Και βέβαια να σημειώσουμε στον πληθυσμό αυτό ότι υπάρχει αριθμός ατόμων αγνώστων που μπαινοβγαίνουν στη χώρα και παραμένουν στην Ελλάδα παράνομα. Βλέπουμε λοιπόν, με αφορμή και το Παγκόσμιο Σύμφωνο της Μετανάστευσης του ΕΕΠ, θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Μαρακές, από ό,τι γνωρίζω, στο Μαρόκο, που νομίζω δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά για το τι ακριβώς θα γίνει εκεί και τι αποφάσεις. Πάνε να το περάσουν μολοχτά. Πάνε να το περάσουν μολοχτά ακριβώς. Και με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα, θα ήθελα και από σας μία τοποθέτηση, γιατί εγώ διαβάζω στην Ιταλία, εκεί ο Σαλβίνι, ο οποίος έχει χειροποιηθεί εκεί πολύ στα μάτια των Ιταλών κατοίκων, βγάζουν νόμο σύμφωνα με τον οποίο, θέλοντας να ενθαρρύνοντας την υπογεννητικότητα, γιατί και η Ιταλία είναι μία από τις χώρες που έχει αυτό το πρόβλημα, αποφασίζει να προσφέρει αγροτεμάχιο στους γονείς που αποφασίζουν από εδώ και πέρα να αποκτήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια τρίτο παιδί, κύριε Δαβέτα. Έτσι είναι. Σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε αντιμέτωποι με δύο συγκεκριμένες γραμμές. Η μία γραμμή θέλει, όσο πάμε, να διαλύσουμε την Ευρώπη, να την κάνουμε να είναι ένα υλικό μέσα στην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή να χαθούν οι ταυτότητες τους, οι πολιτισμικές τους μνήμες και όλο αυτό το προσωπικό που υπάρχει. Και απ' την άλλη υπάρχει άλλη γραμμή η οποία αντιστέκεται και είναι, ας το πούμε, η Ευρώπη των Εθνών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μεγάλη μάχη και οι δύο. Η μετανάστευση, έτσι όπως εξελίσσεται, μέσα από αυτούς τις παράνομες καταστάσεις, στόχο έχει την προσπάθεια αποδυνάμωσης της Ευρώπης, διότι βάζει ζητήματα μετανάστευσης, ασφάλειας, ισορροπίας και ούτω καθεξής. Άρα, εάν θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το είδος τα ζητήματα, θα πρέπει να έχουμε μία ελεγχόμενη μετανάστευση και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το δημογραφικό.
θα έπρεπε στις περιοχές, και εγώ είμαι υποστηρικτής αυτής της άποψης. Όπου και η Γαλλία, και σας ξέρετε πολύ καλά, αντιμετωπίζει έτσι, μεγάλο θέμα. Βεβαίως, αν και οι Γάλλοι βγήκαν πρώτοι πέρσι στην γέννηση μωρών. Μάλιστα. Βγήκαν πρώτοι πέρσι. Δεν έχει έντονο πρόβλημα η Γαλλία, έτσι. Όχι, τόσο έντονο δεν έχει, αλλά υπάρχει ενίσχυση του κράτους στα ζευγάρια τα οποία κάνουν παιδιά. Εδώ αντιθέτως δίνουμε κίνητρα να μην γίνουν. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Μάλιστα. Θα πρέπει να αλλάξει μια ταγή. Υπάρχει μια πολιτική η οποία να έχει ένα όραμα εθνικό. Όχι ένα όραμα το οποίο να διαλύει το έθνος στα πλαίσια μιας εθνομηδενιστικής αντίληψης και να οδηγούμαστε να είμαστε εύκολα εργατικά χέρια στην παγκόσμια αγορά. Είμαστε πρώτα Έλληνες. Το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Σωστά. Είμαστε Έλληνες πολίτες. Σωστά. Κύριε Δαβέτα, γίνεται κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την δική σας τοποθέτηση. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας έχουμε σύντομα κοντά μας, γιατί στη Γαλλία εκεί. Εσείς πόσο αισιόδοξος είσαστε με όλο αυτό γενικότερα, κύριε Δαβέτα? Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει άμεσα και εύκολα. Όχι, διότι τώρα άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου. Έκανε δύο λάθη ο Μακρόν, τα λέω πολύ γρήγορα. Το ένα ήταν ότι δεν διαπραγματεύτηκε. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο κάνουν λάθος και εδώ, αλλά εκεί δεν μπορεί να παραπέρα, είναι ότι κατηγόρησε όλο αυτόν τον κόσμο ως φασιστοειδή και ακροδεξιά. Έγινε και αυτό εκεί. Ναι, έγινε και αυτό. Βγήκε και είπε ότι είναι η άκρα δεξιά και κατηγόρησε ότι είναι η Λεπέν. Εκεί έχασε το παιχνίδι τελείως. Είναι γνωστό το παιχνίδι, λοιπόν, το βάζω ταμπέλα σε όποιον διαδηλώνει εναντίον μου, εννοείται. Κάθε λαϊκή διεκδίκηση μου, που δεν μας συμφέρει, την σκολάμε την ταμπέλα. Αλλά δεν είναι μόνο ελληνικό γνώρισμα. Όχι, όχι, αυτό είναι έντονο στην Γαλλία. Και εκεί έχει χάσει το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει να κάνει υποχωρήσεις σημαντικές. Και πρέπει να βρεθούν ανάμεσά τους διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις για να κρατήσουν τις ισορροπίες. Ωραία. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Εγώ θα επιστρέψω την επόμενη Πέμπτη, θα είμαι στην Γαλλία, στα γεγονότα. Κύριε Πανά, έναν επιλογό για προσάς, για να κλείσουμε την εκπομπή. Κοιτάξτε, επειδή το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα, συνήθως κλείνουμε τα μάτια μας σε ένα μεγάλο ζήτημα που είναι οι αμβλώσεις. Οι αμβλώσεις δεν πρέπει να τις βγάζουμε έξω από το δημογραφικό πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις αμβλώσεις στην Ευρώπη. Με πάνω από 140-150 χιλιάδες αμβλώσεις το χρόνο. Αυτό λοιπόν πρέπει να βάλει σε σκέψη και την πολιτεία και την εκκλησία αλλά και τους γιατρούς. Θα σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανά. Γι' αυτό και εμείς κάναμε μια σύντομη τοποθέτηση σήμερα, γιατί θα το ξαναθίξουμε το θέμα το δημογραφικό. Θεωρώ ότι είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα της χώρας. Απλά δεν το έχουμε τόσο ψηλά στην ατζέντα, γιατί ενδεχομένως δεν πουλάει ή δεν αποφέρει ψήφους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν γνωρίζω. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο σίγουρα μελλοντικά. Ναι. Ήδη δημιουργεί θέματα και προβλήματα στη χώρα μας. Τα παιδιά που γεννιούνται δεν έχουν ψήφους, αλλά και οι νεκροί που πάνε στον άλλο κόσμο δεν έχουν ψήφους, γι' αυτό και δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα με δύο ξεκάθαρες κουβέντες. Αύριο λοιπόν, θα σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανά, κύριε Δαβέτα. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέω ξανά πριν κλείσουμε την εκπομπή μας. Είναι το μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Κατσίφα στο χωριό Βουλιαράτε, στη γενέτειρά του. Να δούμε, παρακαλώ, δούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής. Όσοι από εσάς θέλετε περαιτέρω πληροφορίες για το πώς θα πάτε, από πού μπορείτε να πάρετε τα πούλμαν. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν εμπλωθεί αρκετά πούλμαν, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, η κινητοποίηση στην Αλβανία είναι αρκετά έντονη. Ήδη γνωρίζουμε ότι η έλεγχη θα είναι πάρα πολύ αυστηρή και στους ανθρώπους και στα δέματα που ενδεχομένως θα θέλουν κάποιοι να μεταφέρουν. Αύριο λοιπόν το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και να ξαναπούμε μέσα από την εκπομπή μας ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη, τον ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, όπου με δική του προτροπή, ευτυχώς, τέθηκε στην Ευρωβουλή σε μια σημαντική παράγραφο μέσα στην επίσημη έκθεση που αφορά την ένταξη, την ανταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει πλήρης διερεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τις υπόλοιπες μέρες πώς θα εξελιχθεί και το ζήτημα αυτό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.